Πώς γίνηκαν αυτά εδώ έτσι, ρε παιδιά. Μπράβο τον Μπάουκ. Μπράβο. Δεν πας λέει στον Μπάουκ, είναι μια δουλειά. Λέω, τι δουλειά είναι στον Μπάουκ. Λέει να βοηθάς τον Τσαρπανά. Ο Τσαρπανάς ήταν φροντιστής. Πληρώνουνε στον Μπάουκ. Όχι να τον πληρώνουνε. Ήταν τέτοιος χαρακτήρας. Και ήρθα εδώ και μου λένε, πήγαινε στον Παντελάκη και αν σε δεχτεί καλός. Πάω στον πρόεδρο, στον Παντελάκη και του λέω, πρόεδρε, λέω, θέλω να δουλέψω στον ΠΑΟΚ. Με λέει, και τι θα κάνεις, εσύ, λέει, μπάλα θα παίζεις, μου λέει, γιατί ήμουν ποδοσφαιριστής. Λέω, πρώτα θα κοιτάξω τη δουλειά μου και μετά λέω το ποδόσφαιρο. Με λέει, πήγαινε στον ΠΑΟΚ, θα βρεις τον Τζαρπανά και θα του πεις ότι σε έστειλα εγώ για να αναλάβεις και κάτι να κάνεις εκεί. Πήγα στον Τζαρπανά, το λέω, μέση λέει, λέω, Παντελάκης, για να είμαστε, λέω, μαζί, να σε βοηθάω. Με λέει, εντάξει, κάτσε. Άπλωσα κάτι φανέλες για να στεγνώσουνε. Με λέει, τώρα πάω να φύγω, με λέει, θα έρθω με το απόγευμα. Έχει προπόνηση η ομάδα. Ήρθα το απόγευμα. Βγάζω τις φανέλες, τις κρεμάσαμε, στην πόρτα τις κρεμάσαμε. Δεν τις πλήρωναμε κιόλας. Τέλος πάντων, την άλλη μέρα έμαθα ότι έχει προπόνηση η ομάδα, έπρεπε να έρθω κι εγώ. Πάω με την ομάδα. Δηλαδή ήρθε εδώ πέρα, ξεντήθηκε η ομάδα και έγινε η προπόνηση. Μετά πήρα τα ρούχα, τα έπλυνα εγώ και από εκείνη την ημέρα και μετά ήξερα τι θα κάνω όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα. Θα θυμάσαι πώς ήταν. Πόσα χρόνια ήσασταν σε αυτό το γήπεδο? Σε αυτό το γήπεδο 38 χρόνια. 38 χρόνια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί είχα τρεις ομάδες να εξυπηρετήσω. Την πρώτη ομάδα, την β' ομάδα και την γ' ομάδα. Τρεις ομάδες περνούσαν από τα χέρια μου. Όλα τα πιτσιρίκια μόνοι με βλέπανε. Ερχόταν και με αγκαλιάζουν, όπως τώρα τα πιτσιρίκια τώρα ήρθαν εδώ πέρα. Αλλά δεν με ξέρουν εμένα. Τώρα ξέρουν τον Βαλάντη, τον Ανέστη, τον Σάκη. Αυτούς ξέρουν τώρα. Αυτοί είναι οι υπάλληλοι εδώ πέρα. Εγώ απλώς τώρα έρχομαι εδώ πέρα για να δω τον ΠΑΟΚ. Τον αγαπήσαμε και εκείνος και ο ΠΑΟΚ με αγάπησε και τους σέβομαι και τους δυο. Οι πρώτες ημέρες που ξεκίνησε να χτίζετε το γήπεδο, περιγράψτε μας κάτι, τι γινόταν, τι επικρατούσε εδώ. Δεν υπήρχε αυτά που έχει τώρα σήμερα, που να τα είχε εκείνο τον καιρό. Δεν είχε πλυντήριο να πλύνει τα ρούχα καλά, σαν γκαζοζέν, δούλευε δούλευε, ας πούμε ότι δούλευε, ότι έπλυνε ρούχα. Πολύ δυσκολευόμασταν για να πλύνουν τα ρούχα. Ενώ τώρα υπάρχουν, βλέπω, μόνο που τα βλέπω, πλένονται μόνα τους. Δόξα Θεώ. Τα αποδυτήρια πώς ήταν τότε και πώς τα είδατε τώρα? Τι να σας πω, δεν λέγονται. Δεν μπορώ να σας πω με τι, τότε τι αποδυτήρια είχαμε. Περάσανε προπονητές από εδώ πέρα και τους έβλεπα και έλεγα, τι είναι εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Τώρα είναι διαφορετικά. Μόνο που περνάς και βλέπεις, και λες, αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι ήτανε. Αλλιώς ήταν ο ΠΑΟΚ, αλλιώς είναι τώρα. Όχι, στις ομάδες που έχουν το πρέπει να απόξουν να χάνουν, όχι να παίζουν το ΠΑΟΚ. Ποιο χαρακτήρι, ποιος ήταν, κάτι, ποιος έκανε. Ο Παρίδης. Ο Παρίδης ήτανε διαφορετικός χαρακτήρας. Καλαμπουρτζής και χαζά έλεγε, χαζά. Και μόλις ερχόταν από απέναντι, τα αποδυτήρια είχε παράθυρα και έξω και όλοι οι ποδοσφαιριστές, έρχεται ο Παρίδης. Και ετοιμάζανε να πάνε σαχλαμάρες για να τον πειράξουνε.
Και μόλις ερχόταν εδώ πέρα, έλεγε Φουντουκίδης, λέει, παιδιά, δεν θα μιλήσει κανένας. Άσου να έρθει να ξυντηθεί, να δούμε τι θα κάνει. Και ερχόταν ο Παρίδης και δεν μιλούσε κανένας. Και, και αφού από τα γέλια του δεν μπορούσαν να σταματήσουν, και καταπίνανε και καταπίνανε για να μην δείξουν ότι γελάνε. Και έλεγε ο Παρίδης, τι συμβαίνει ρε παλικάρια, άμα δεν με θέλετε φεύγω. Και τον πειράζανε και είχε, έλεγε κάτι αστεία, που δηλαδή ξεσηκωνόταν όλα τα αποδυτήρια και το χειροκροτούσανε, γέλια κακό. Είδα τον κόσμο που ερχόταν μεγάλη, όχι μόνο μικρή, και μεγάλη, και έβλεπα πώς έγινε, έλεγα ο ΠΑΟΚ, μπράβο τον ΠΑΟΚ. Και σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Όχι μόνο τους φιλάθλους, αλλά και το συμβούλιο και όλοι είναι αξιέπαινοι όλοι τους. Τους ευχαριστώ με το παραπάνω, γιατί ήμουνα κι εγώ ένα από αυτούς που με ευχαριστήσανε και με περιποιηθήκανε και με όλα, τι να σε πω. Τους ευχαριστώ σε όλα. Ας είναι καλά και να μην με ξεχνάνε.